συζητήθηκε η παράταση των ομολόγων του ΕΤΕΑΝ, του πρώην ΤΕΜΠΕ, η οποία δίνει τη δυνατότητα παράταση εξόφλησης μέχρι το 2019. Είναι ένα πάγιο αίτημα που είχαμε, γιατί πολλές επιχειρήσεις που στηριχθήκαμε παίρνοντας δάνεια από το ΤΕΜΠΕ, το πρώην ΤΕΜΠΕ, το νυν ΕΤΕΑΝ, μέσα στην κρίση δεν μπορέσαμε να αποπληρώσουμε αυτά τα ποσά. Γι' αυτό διεκδικήσαμε και πετύχαμε μία παράταση μέχρι το 2019. Ήταν μία καινούρια είδηση, μία φρέσκια είδηση θα έλεγα, μία είδηση που ανακούφισε κατά πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί πολλές επιχειρήσεις που στηριχθήκανε στο διάστημα της κρίσης μέσω από το ΤΕΜΠΕ μετά δεν είχαν να ξεπληρώσουν. Μία παράταση ζωής για άλλα 5 χρόνια όσον αφορά το ΤΕΜΠΕ, μία παράταση ζωής που διεκδικούμε, που ζητάμε καθημερινά, όπως είναι ο ΑΕ, όπως είναι το ασφαλιστικό μας ταμείο ο ΑΕ, όπως είναι η εφορία. Μία παράταση πληρωμής θέλουμε, ώστε να μπορέσει να αντέξει η μικρομεσαία επιχείρηση, που αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Όσον αφορά λοιπόν το πάγωμα των παλαιών οφειλών και το πιο βασικό, την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής βαθμίδας. Δείχνει η κυβέρνηση ότι αρχίζει να το σκέφτεται, μια και όσο πάει αυξάνονται αυτοί που δεν πληρώνουν. Αυξάνεται αυτό, η κυβέρνηση το έχει σκεφτεί καλά από ό,τι γνωρίζουμε τις πληροφορίες που έχουμε με τις συναντήσεις με τον Υπουργό. Το θέμα δεν είναι μόνο η κυβέρνηση να το σκεφτεί καλά, το θέμα είναι και η Τρόικα να το σκεφτεί καλά, γιατί από ό,τι ξέρουμε οι προτάσεις μας αντιστέκονται όχι τόσο πολύ προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο καταλαβαίνει και βλέπει ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς βρίσκουμε ένα τείχο απέναντι στην Τρόικα, μια Τρόικα που είναι ανένδοτη, που δεν καταλαβαίνει από νούμερα, που δεν θέλει να βοηθήσει, μια Τρόικα που θέλει ένα στραγγαλισμό και αφανισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης.